με τον κύριο Ξηδάκη. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Όμως περιευθύνης υπουργών είναι μια ντροπή για τη χώρα. Εντάξει, πρέπει να αλλάξει. Είπα ότι μας ενώνει η Ικαρία, το πάθος μας για την Ικαρία. Το πάθος για την Ικαρία. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει τίποτε προσωπικό. Γίνεται μια πολιτική συνεργασία από τον Ιανουάριο του 2015 με κάποιους όρους, με κάποιες προϋποθέσεις και όπως όλες οι συνεργασίες δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να τερματίσει. Ναι, τώρα σε ποιο σημείο βρίσκεστε όμως, γιατί τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα που έχουν αναπτυχθεί διαφωνίες. Στα δύσκολα είμαστε τώρα. Έτσι. Εντάξει, όπως όλες οι συνεργασίες έχουν κάποια όρια. Έχουμε φτάσει στα όρια. Θα δείξει. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να υποστηριχθεί μια κυβερνητική σταθερότητα, η οποία σε αυτή τη φάση είναι εθνική σταθερότητα. Το χρειάζεται η χώρα, το ζητάει ο κόσμος, όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε. Θέλει ο κόσμος πολιτική σταθερότητα. Ασφαλώς όμως έχουμε δημοκρατία, πρέπει να σεβόμαστε τις διαφορετικές θέσεις, διαφοροποιήσεις και τις συγκρούσεις ακόμη. Είναι θεμητές και επιβάλλονται και οι διαφοροποιήσεις και οι συγκρούσεις. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μερικές συνθέσεις και στα μεγάλα θέματα τα εθνικά, τα οποία εξωγενώς έρχονται και μας βρίσκουν οι αναταράξεις και γίνονται εθνικά ζητήματα και θα πρέπει με σύνεση, με σοβαρότητα, με μεγάλη ευθύνη. Μα ο κύριος Καμένος είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Είναι ο Υπουργός Άμυνας, έτσι. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις εχθές που συζητούνται πάρα πολύ και οξύνουν περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, αν ήταν προσχεδιασμένη η σύλληψη, αν θέλουν πόσα χρόνια να γυρίσουν οι Έλληνες στρατιωτικοί. Εντάξει, δεν το είπε και έτσι. Το άλλο θέμα με τον κύριο Ερντογάν που λέει ότι είναι τρελός. Ήμουνα μπροστά. Πήγαμε να πούμε τα χρόνια πολλά, να ευχηθούμε στους συντάκτες. Εγώ ήμουν μέσα και ήρθε ο κύριος Καμένος. Και εντάξει, σε ένα τόνο, ας πούμε, και λίγο έτσι των ημέρων, είπε μερικά πράγματα τα οποία πράγματι έχουν ένα στοιχείο υπερβολής. Και ίσως είναι και αχρίαστα. Δεν είπε ακριβώς, είπε, δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ πότε θα πει αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να τα βγάλουμε τα παιδιά, ναι. Μπορεί να πάρει και. Έδωσε όμως μια εκτίμηση, έκανε μια εκτίμηση. Βεβαίως, ναι. Έβαλε το 1 με 15. Το 1 με 15, όχι, ούτε καν ένα συν 5. Ήταν 15. Κοιτάξτε, πρέπει να προσέχουμε πολύ τι λέμε. Εμένα είναι πάγια θέση μου και από τα Χριστούγεννα και μετά που έχουν προκύψει και τα μεγάλα ζητήματα του Μακεδονικού και τώρα η ένταση με την Τουρκία. Σταθερή θέση μου, προσωπική, δημόσια όμως, είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα λόγια μας, λακωνικοί και συνετοί. Εμείς έχουμε δημοκρατία και έχουμε ελευθερία λόγου και επιβάλλεται να λέμε τις γνώμες μας και τις εκτιμήσεις μας. Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το καθεστώς Ερντογάν έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχει αυτόν τον πλουραλισμό και την ελευθερία λόγου που έχουμε. Αλλά έχει στρατιωτικό νόμο αυτό. Έχει στρατιωτικό νόμο ένα. Και έχει αγοράσει όλα τα μέσα. Και αυτό επηρεάζει και την τύχη των δύο παιδιών, των Ελλήνων στρατιωτικών. Είναι άλλο το κράτος δικαίου εκεί. Είναι περιορισμό. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ας το βάλουμε εισαγωγικά εμείς. Βεβαίως. Ο Ερντογάν ελέγχει τα μέσα. Έχει φυλακίσει χιλιάδες πολιτικούς του αντιπάλους, αρχηγούς κόμματος. Του Χαντεπέη και οι δύο συμπρόεδροι είναι σε φυλακές υψηλής ασφαλείας. Διεξάγει πόλεμο στα σύνορά του, στα νότια σύνορα και διώκει 160.000 ανθρώπους τουλάχιστον. Αυτό είναι ο παγκόσμιος τύπος τα τελευταία δύο χρόνια. Και κάθε μέρα με μια ιδιαίτερη θεατρικότητα, με μια παραστατικότητα, κάνει μια δήλωση με την οποία ερεθίζει το θυμικό των συμπολιτών του, βλέποντας και στις διπλές εκλογές που έρχονται για τον ίδιο, που θα εδραιώσουν τον Ερντογανισμό ή θα τον γκρεμίσουν, και στέλνει και μηνύματα στη διεθνή κοινή γνώμη με την οποία δεν έχει τις καλύτερες διπλωματικές σχέσεις με όλους. Δεν μπορεί λοιπόν όμως εμείς σε κάθε τέτοια δήλωση, η οποία έχει πολλαπλές απευθύνσεις και έχει ένα μοναδικό τρόπο μόνος του να βγαίνει και να μιλάει, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η ελληνική δημοκρατία να βγαίνει και να υπεραντιδρά ή και απλώς να αντιδρά και να απαντά και να γίνονται αυτοί οι διαξηφισμοί. Εμείς πρέπει να έχουμε διαφορετικό στυλ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν έχουμε να γοητεύσουμε
τα εκατομμύρια της Ανατολίας, λέγοντάς τους ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος και ο πόλεμος μας ιερός και οι στρατιώτες είναι μάρτυρες. Και δεν έχουμε και τα προβλήματα που έχει ο Ερντογάν σε σχέση με την οικονομία του, γιατί μην το ξεχνάμε. Όχι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα. Εμείς έχουμε λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα πρέπει να το. Είμαστε χρεοκοπημένοι και. Και πάμε να ξεφύγουμε. Πάμε να ξεφύγουμε. Και εκεί έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι η εικόνα που μας δείχνουν. Τυπώνει οι λίρες, αβέρτα. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Έχει. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορεί να είναι φούσκα, δεν δείχνει ακόμα. Χρειάζεται και τον τουρισμό του που είναι βαριά πληγωμένος. Χρειάζεται τις ξένες επενδύσεις, τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Αλλά το πρόβλημά του δεν είναι μόνο η οικονομία. Έχει άλλα προβλήματα. Έχει γεωπολιτικά προβλήματα και έχει ένα πρόβλημα μετάβασης από τον κεμαλισμό στον ερντογανισμό. Ασύλληπτα, είναι μέσα στο κεφάλι του, είναι μέσα στην τουρκική κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε να απαντάμε διαρκώς και να, για τα δικά μας θέματα και να υπερακοντίζουμε τις επιθετικότητα και να πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Βάλατε ένα στοιχείο. Και σκληροί, στιβαροί. Πριν ρωτήσει, μάλλον, βάλατε ένα στοιχείο πριν πάει στα δικά μας. Δεν είναι τα δικά μας. Βάλατε ένα στοιχείο για τον τουρισμό στην Τουρκία, ο οποίος θα έχει προβλήματα. Με αυτά που κάνει ο Ερντογάν δεν δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό του. Με το να είναι συνεχώς ανοιχτό σε μέτωπα. Κοιτάξτε, εμπειρικά γνωρίζουμε ότι όλες οι ελληνοτουρκικές εντάσεις στα θερμά επεισόδια έγιναν μέχρι τον Απρίλιο. Τώρα. Απρίλιος είμαστε τώρα και έχουμε. Ναι, δεν έχουμε θερμά επεισόδια. Θερμό επεισόδιο, όχι. Έχουμε τώρα τους διαξυφισμούς. Φοβερή ρητορική από πλευράς Ερντογάν. Εμπειρικά. Τίποτε από το παρελθόν δεν επιβεβαιώνει, δεν μας προδικάζει.